Πριν από 3 εβδομάδες, ο Πρωθυπουργός και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα ρεαλιστικό αλλά και φιλόδοξο σχέδιο ενίσχυσης της στέγης και της στέγασης, κυρίως για νέα παιδιά και νέες οικογένειες. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και η δημιουργία φοιτητικών εστιών σε 5 πανεπιστήμια της χώρας. Ανάμεσα στα πανεπιστήμια ήταν και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εδώ εμείς έχουμε εργαστεί ήδη σημαντικά και μεθοδικά τα προηγούμενα 2 χρόνια. Σας θυμίζω ότι στις αρχές του 2020 από την Διευθυντική Επιτροπή ΣΔΙΤ πέρασε το έργο της δημιουργίας φοιτητικών εστιών και πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μεταξύ άλλων και στη Λαμία, σε χώρο 13.000 περίπου τετραγωνικών μέτρων. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι διάφορες φάσεις, όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο, για τις συμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και σήμερα έχουν οριμάσει πολλά από τα στάδια αυτού. Έχουμε ενδιαφέρον από 5 ουσιαστικά επενδυτικούς οίκους, έχουμε περάσει στην Β1 φάση του διαγωνισμού και εκτιμούμε, πρώτο Θεός, εάν κυλήσουν όλα ομαλά, με βάση το χρονοδιάγραμμα που μου έχει τεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης Επενδύσεων, ότι μέχρι το 4ο τρίμηνο του 2023 θα έχουμε ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να υλοποιηθεί ένα εμβληματικό, ένα σημαντικό έργο και για το Πανεπιστήμιο και για την έρευνα και την καινοτομία στην περιοχή μας, αλλά και για την περιφερειακή ανάπτυξη. Συνεπώς, το έργο αυτό πηγαίνει καλά, είναι σημαντικό και θα υλοποιηθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Έρχεται δε να συμπληρώσει σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά ορίμασαν τις τελευταίες 15 μέρες στην Περιφερειακή Ενότητα Φτωχότητας, όπως είναι η δημιουργία ογκολογικής κλινικής στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, και αύριο κατατίθεται διάταξη η οποία θα ψηφιστεί την Πέμπτη με αντικείμενο τους όρους δόμησης της κλινικής αυτής, όπως είναι το Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας και η έδρα της Περιφέρειας, όπως είναι το Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο στις Ράχες. Εμβληματικά έργα, ουσιαστικά έργα, έργα τα οποία τα τελευταία 3 χρόνια με μεθοδικότητα και συνέπεια προσπαθούμε να υλοποιήσουμε από ωφελία των πολιτών της Φτιώτιδας, των Δημοτών της Λαμίας. Είχαμε μια συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό. Μας ενημέρωσε σχετικά με την πορεία εξέλιξης των εγκαταστάσεων που θα δημιουργηθούν εδώ στο κάμπους στη Λαμία. Νομίζω οι εξελίξεις είναι θετικές. Έχουν προχωρήσει, τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Και από την ενημέρωση που είχαμε προς το τέλος του 2023, νομίζω το έργο θα είναι όριμο να υλοποιηθεί. Δηλαδή θα έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα βήματα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου. Νομίζω είναι πολύ καλές εξελίξεις, είναι θετικές εξελίξεις και είμαστε ικανοποιημένοι που τα πράγματα εξελίσσονται με αυτόν τον τρόπο.